κυρίως για τους δικούς μας τους οπαδούς, χωρίς να απαγορεύεται φυσικά να πάρει και να τοποθετηθεί οποιοδήποτε άλλος που υποστηρίζει κάποια άλλη ομάδα. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά και σημαντικά κεφάλαια κατ' εμέ που όλα αυτά τα χρόνια έπρεπε κάποια στιγμή να βγει ο κόσμος και να μιλήσει. Και σου δίνω εδώ την είδηση να ξέρεις ότι σήμερα υπήρχε σκέψη ομόφωνα από όλα τα κλαμπ του νούμερο ένα συνδέσμου της χώρας, που είναι 60 αυτή τη στιγμή στην Αττική μόνο, συνένοχο, στην κυκλοφορία, στο Μελισσανίδη, να βγάλει κοινή ανακοίνωση κατά του. Και σου δίνω αυτή την είδηση που ίσως ακούγεται πανελληλίως πρώτη μακάρι, φορά. Μακάρι. Έγινε. Όχι ακόμα. Τι κάνετε. Δήμο, πες το νούμερο, τι έδωσε η Άκη, θα το σε πάρω, πες το αυτό. Ρε παιδιά, τώρα να μιλήσουμε λίγο και με κάποια στοιχεία. Ωραία. Όταν ανεβαίνει η Super League, εγώ δεν έχω απέτηση να πάρω το πρωτάθλημα, αλλά θέλω να το διεκδικήσω. Έχω το Μελισσανίδη, δεν έχω τον Αδαμίδη. Ωραία. Μην βιάζεσαι και εσύ, ρε μεγάλε. Τι να μην βιάσω, ρε Τζόρνταν, τώρα, να σου πω κάτι. Υπάρχουν δύο κατηγορίες οπαδών. Τζόρνταν, άκου το ποσό που έδωσε η ΑΕΚ φέτος για να πάρει παίκτη. Το ποσό, τι ποσό έδωσε, φαντάζεσαι. Θέλετε να σα δώσω την είδηση. Πες ένα ποσό. Η μοναδική ομάδα που πήρε λεφτά φέτος αυτό το καλοκαίρι στο μεταγραφικό παζάρι ήταν η Κέρκυρα για το πέμπτο στη σειρά αμυντικό χάφτη τη Εθνική Ελπίδων. Δεν θυμάμαι ούτε καν το όνομά του. 152 χιλιάρικα. Αυτά είναι τα μοναδικά λεφτά που πήρε ομάδα και όλα τα άλλα ήταν ελεύθεροι παίκτες που κάλυψε απλώς συμβόλαιο. Που εκτός του Μπανανότε που είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο και δεν είναι πάνω από 4,5 εκατοστάρικα, όλα τα άλλα και άντε και το Τσιμπούρα είναι 3,5. Ε, παιδιά, τώρα πήρε μια ομάδα με 0 χρέη και έχει ένα μπάτζετ με 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό ως όμιλος φιλεμούσον, είπα, αδερφέ.